Έχετε δει παιδιά φουσκωμένα από την πείνα? Που ζουν με χαμηλές διατροφικές συνήθειες. Καπάκι σε αυτό έρχεται υποκριτικά το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας που λέγεται Κοινωνικό Σχολείο, για το οποίο ξοδεύονται 3 εκατομμύρια ευρώ για διαφήμιση. Μη σώσετε. Θα βγω εγώ να πάω στα κανάλια. Τι θέλετε να κάνω? Να πάω στους συναδέλφους δημοσιογράφους. Να γράφουν τζάμπα για το Κοινωνικό Σχολείο. Έλα και το διαφημίστε. Δεν μπορούμε να το διατυμπανίσουμε. Δεν μπορούμε να βγάλουμε τα παιδιά, λες και είναι πίνα σκούλ. Δεν χάνουμε το στόχο. Ο στόχος είναι να στηρίξουμε τα παιδιά της Ελλάδος. Μα ακουστήκατε σαν τη Μαρία Αντουανέτα, σαν το μύθο. Τα παιδιά πεινάνε, θα τους δώσετε ένα φρούτο την ημέρα. Να πάντε σπάνια. Δεν με εκφράζουν οι υπερβολές. Προσωπικά, έχω τελειώσει το δημοτικό σχολείο σε χωριό και δεν δέχομαι, κυρία Κανέλη, να μου κάνετε μάθημα εσείς, που δεν έχετε μεγαλώσει εκεί που μεγάλωσα εγώ. Κυρία Κανέλη, ο υπουργός... Ο υπουργός όμως σας άκουσε. Θέλετε Κασιδιάρη, κυρία Κανέλη, αλλά δεν πρόκειται ο Στήλιος να γίνει Κασιδιάρης. Στην ένταση, στην υπερβολή, στα μεγάλα λόγια δεν πρόκειται. Κυρία Κανέλη, και σας παρακαλώ, εργάζομαι για την ελληνική νεολαία. Εσείς που διακόπτετε.